Θεωρείς το πατέρα της αυγενικής διαφάνειας που εντοπίζει ο σύνδρομο Down την 12η εβδομάδα της κύησης και της ενδοσκοπικής επέμβασης λέιζερ. Εξηγήστε μας πώς φτάσατε σε αυτά τα εκπληκτικά για την ανθρωπότητα επιτεύγματα. Η ανακάλυψη της αυγενικής διαφάνειας ήταν εντελώς κάτι που συνέβη κατά λάθος. Μια μέρα είδα μια γυναίκα η οποία είχε έρθει για να της κάνουν υπέρηχος την 12η εβδομάδα και είχα προσέξει ότι το έμβριο είχε πάρα πολύ υγρό στον αυχαίρο. Η σκέψη ήταν ότι μάλλον αυτό το μωρό θα είχε σοβαρό βαθμό αναιμία. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, είχε κάνει κλικ στο μυαλό μου, ίσως η αυξημένη αυγενική διαφάνεια και το σύνδρομο Down δεν είχαν κάποια σχέση. Για να το αποδείξω αυτό το πράγμα, έπρεπε να εξετάσω 100.000 γυναίκες για να δεις κατά πόσο πράγματι υπάρχει κάποια μαθηματική σχέση μεταξύ του συνδρόμου Down και της αυγενικής διαφάνειας. Ποιος σας μετέδωσε την αγάπη για την ιατρική και πώς ξαφνικά βρεθήκατε για σπουδές στην Αγγλία? Εκείνα τα χρόνια, σε μεγάλο βαθμό, αποφασίσαν οι γονείς το τι θα σπουδάσει. Μετά που έγινε της μόδας να αποφασίσουν ήδη, σε μεγάλο βαθμό βοήθησε με, γιατί τα χρόνια τα δύσκολα, είσαι στα 15 σου ή 16 και πάρα πολλοί δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Εγώ ήξερα, γιατί με είχε αναγκάσει ο παπάς μου από την ηλικία των 2 χρονών να ξέρω ότι όταν μεγαλώσω να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω γιατρός. Οπότε δεν είχα λοιπόν μεγάλες επιλογές. Κατά την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος υπάρχουν ασφαλώς δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές. Πώς αυτές επηρεάζουν τον γιατρό και άνθρωπο, κύριο Κύπρο Νικολαίδη? Υπάρχουν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, τα οποία σε βάζουν σε σημαντικά ηθικά διλήμματα. Δεν πρέπει κάποιος γιατρός να συνηθίσει ότι με τις ίδιες προσπάθειες που κάνει, ορισμένες φορές θα του είναι πολύ ευγνώμονες οι ασθενείς και άλλες φορές θα είναι αρκετά θυμωμένοι μαζί του. Οπότε πρέπει να, σε καθημερινή βάση να έχεις κάποια ισορροπία που να αποδέχεσαι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κανείς ώστε να πετύχει στο επάγγελμά σας? Πρέπει να αγαπάς εκείνο που κάνεις. Πρέπει να σε κάνει να χαίρεσαι, να σηκωστείς το πρωί. Υπήρχε κάποια στιγμή στην πορεία σας που απογοητευτήκατε? Πώς το ξεπεράσατε? Στη ζωή πρέπει κάποιος να είναι πάντα έτοιμος να αντιμετωπίσει επιτυχίες και αποτυχίες. Μέρος της ζωής. Και μαθαίνεις από τις αποτυχίες σου. Δεν πρέπει να μπαίνει κάποιος στην κατάθλιψη γιατί έκανε κάποιον πείραμα ή προσπάθησε μια νέα θεραπεία και δεν δούλεψε όπως θα ήθελε να δουλέψει. Απλώς αναπροσαρμόζεσαι τις σκέψεις σου για να κάνεις κάτι διαφορετικό.